Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του One Channel στη νοηματική γλώσσα. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν γίνει γνωστοί οι τέσσερις υποψήφοι για την Προεδρία του Κόμματος που έμεινε ορφανή μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Νίκο Παπά, Στέφανο Τζουμάκα, Σέφη Αχτσιόγλου και Ευκλήτη Τσακαλώτο θα είναι υποψήφοι για την Προεδρία, ενώ σύγχυση δημιουργήθηκε με τον Παύλο Πολάκη. Ο βουλευτή των Χανίων, ενώ ανέβηκε στο βήμα τη Κεντρική Επιτροπή, γιατί είχε γραφτεί στον κατάλογο των υποψηφίων για την Προεδρία, στη συνέχεια έθεσε όρου και προποθέσει προκειμένου να μετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Συγκεκριμένα, να γίνει συνέδριο και εκλογή Προέδρου μετά τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ ήταν η θέση που διατύπωσε ο Παύλο Πολάκη στη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή. Σε δηλώσει που έκανε εν συνεχεία μπροστά στι τηλεοπτικέ κάμερε, είπε ότι αν αυτό γίνει αποδεκτό, αύριο στην ψηφοφορία τότε ναι, είναι ανοιχτό. Για μένα να καταθέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος του κόμματο. Εματηρή επίθεση με πυροβολισμού, από την οποία ένα 39χρονο σκοτώθηκε και ένα 45χρονο τραυματίστηκε σοβαρά, σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Χανιώτη Χαλκιδική. Δύο δράστε, επιβαίνοντα σε μηχανή και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, έφτασαν στην κατοικία που νίκιαζαν τα θύματα με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία σε γνωστό θέρετρο τη Χανιώτη και άνοιξαν πύρ εναντίον του. Τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στο κέντρο υγεία Κασάνδρα με τον 39χρονο που που ήταν επιχειρηματία στον χώρο των Καζίνο και στο εμπόριο ποτών στα Σκόπια, να υποκύπτει στα τραύματά του. Ο 45χρονο συμπατριώτη του, που τραυματίστηκε, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν από το σημείο 19 Κάλη και όπλου, ενώ οι ελληνικέ αστυνομικέ αρχέ εξετάζουν την εκδοχή το φωνικό να αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή να επρόκειτο για εκτέλεση συμβολέου θανάτου. Πηγέ αναφέρουν πω πριν από τρει μήνε ένα φίλο του θύματο είχε επίση δολοφονηθεί. Η ασφάλεια πολυγύρου που είχε αναλάβει την έρευνα για την ενψυχρό δολοφονία του επιχειρηματία και τον τραυματισμό του φίλου του από τα πυρά των επιβενόντων τη μοτοσυκλέτα, περιμένουν να πάρουν κατάθεση από τον επιζώντα, από τον οποίο αναμένουν να αντλήσουν και τι περισσότερε πληροφορίε. Για ανθρωποκτονία με δόλο διώκεται 45χρονος Αλβανός που σκότωσε ομοεθνή του στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστη τη ψυχρό δολοφονία του 50χρονου Αλβανού έξω από βενζινάδικο στην ανάληψη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι τη Τετάρτη παραδόθηκε χθε στι αρχέ. Είπε ότι τον απειλούσε ο Θανών και ότι του είχε επιτεθεί στο παρελθόν και γι' αυτό φοβήθηκε και τον πυροβόλησε και πω δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει. Ο πατέρα τριών παιδιών αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο με τον εισαγγελέα να του απαγγέλει κατηγορίε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή. Ο 50 ο δολοφόνος δολοφόνο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον τη 6 τακτικής τακτική ανακρίτεια Θεσσαλονίκη και μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Τι κινήσει του άγνωστου άνδρα, ο οποίο στα ξημερώματα τη Πέμπτη τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το κτίριο τη τεκτονική στοά στην Αχανών, κατέγραψε κάμερα ασφαλεία, όπω φαίνεται σε βίντεο που έρχεται στο φω. Ο άνδρα, του οποίου τα το χαρακτηριστικά δεν είναι ευδιάκριτα, φαίνεται να κουβαλάει ένα κίτρινο κουτί, το οποίο τοποθετεί στα σκαλιά τη τεκτονική στοά. Αμέσω μετά, ο βομβιστή αποχωρεί. Δεδομένου όμω ότι η περιοχή στην οποία βρίσκεται η τεκτονική στοά είναι γεμάτη από κάμερε ασφαλεία, οι αρχέ αναμένουν ότι σύντομα θα έχουν στα χέρια τους κάποια εικόνα που θα έχει καταγράψει τον άντρα που, που τοποθέτησε τους συνολικά δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς. Υπενθυμίζεται ότι σε βίντεο το κουμέντο έχει καταγραφεί η στιγμή της έκρηξης στην τεκτονική στοά λίγο πριν από τις 7 το πρωί της 5 ενώ πριν είχε προηγηθεί απειλητικό τηλεφώνημα στο 112. Αγώνα δίνεται για να πέσουν οι τιμέ των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, που φέτο παρέμειναν υψηλέ παρά την πτώση των τιμών τη ενέργεια. Οι εκπτώσει που κάνουν οι ακτοπλοϊκέ, στον απόϊχο τη συσκεψή στο μέγαρο Μαξίμου, είναι για συγκεκριμένε ομάδε, ενώ διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία και από προορισμό σε προορισμό. Ο Υπουργό Ναυτιλία Μιλτιάτη Βαρβιτσιώτη, που πίεσε τι εταιρείε να ρίξουν το κόστο, προειδοποίησε να γίνουν ουσιαστικέ μειώσει, λέγοντα ότι υπάρχουν και κάποιε εταιρείε που με μικροπροσφορέ συγκεκριμένων ημερών νομίζουν ότι περνάνε τον πύχη. Μετά τι εκπτώσει και τα πακέτα προσφορών που ανακοίνωσαν οι ακτοπλοϊκέ εταιρείε που δραστηριοποιούνται κυρίω στι κυκλάδε, στα Δωδεκάνησα, το Βορειοανατολικό Αιγαίο, η εταιρεία που κάνει δρομολόγια στην Κρήτη αλλά και στις Κυκλάδες ανακοίνωσε εκπτώσεις 20% για ζευγάρι με ένα ή περισσότερα παιδιά και παρέες τριών ατόμων και άνω με ή χωρίς αυτοκίνητο για Κρήτη και Μήλο. Ακόμα προσφέρει έκπτωση 20% στα εισιτήρια που θα εκδοθούν μέχρι αυτή την Κυριακή για τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Πάρο, τη Σύρο, την Άξο ή την Τίνο από τον Πειραιά ή από το Ηράκλειο καθώς και στις ενδοκυκλαδικές διαδρομές. Μεγαλύτερε μειώσει στι τιμέ των εισιτηρίων που να αφορούν όλου και όχι μόνο τι οικογένειε. Με παιδιά ζητούν η εκδρομή. Επιπλέον, τα διαθέσιμα εισιτήρια είναι πλέον ελάχιστα σε πολλού προορισμού, είτε στι αεροπορικέ θέσει, είτε σε καμπίνε, είτε στα γκαράζια για μεταφορά αυτοκινήτου. Είναι τα έξοδα στο... για το καράβι, είναι το ξενοδοχείο, είναι τι θα τρώμε. Ε, τη διασκέδαση, αναγκαστικά μειώνουμε από τη διασκέδαση για να βγάλουμε τα άλλα πέρα. Ήταν πάρα πολύ ακριβά, δηλαδή εμείς έχουμε και φοιτητική έκπτωση, αλλά κανονικά μας ερχόταν 140 ευρώ. Ενώ πέρσι είχαμε πληρώσει 50 ευρώ το άτομο. Ναι. Δύο μάλιστα από τι εταιρείε ανακοίνωσαν εκτόσει τη τάξη του 20% Έλα, μόνο για μία ημέρα την εβδομάδα και μόνο από το λιμάνι τη Ραφίνα. Ναι. Το οποίο σχολιάστηκε και από τον Υπουργό Ναυτιλία. Οι μεγαλύτερε εταιρείε του κλάδου α, κάνανε σημαντικέ πρόσφορε και εκπτώσει. Οι οποίε ανταποκρίνονται σε αυτό που ζήτησε η κυβέρνηση, δηλαδή να υπάρχει ένα εκπτωτικό πακέτο στο, στην ελληνική οικογένεια, σε αυτού που θέλουν να ταξιδέψουν οι τρει, τέσσερι, πέντε άνθρωποι μαζί α, με το αυτοκίνητό του προ ένα προορισμό και να επιστρέψουν από αυτόν. Υπάρχουν και κάποιε οι οποίε νομίζουν ότι α, με με μικροπροσφορές συγκεκριμένων ημερών, ότι περνάνε τον, τον πύχη των προσδοκιών. Κάθε τετάρτη, ποιο ταξιδεύει τετάρτη. Εμάς δεν μας πιάνει καμία. Εμείς για να πάμε τώρα στη Σαντορίνη πληρώσαμε 80 ευρώ. Οι μεγαλύτερες εκπτώσεις πάντως που ανακοινώθηκαν, 40 και 50% φαίνεται πως αφορούν μόνο σε δρομολόγια αυθυμερών από την Πάρο και την Άξο προς την Μύκονο. Οι εταιρείε δίνουν τη δυνατότητα στου δικαιούχου των εκτόσεων να ακυρώσουν τα υπάρχοντα εισιτήρια και να εκδώσουν νέα, πάλι όμω υπό όρου και προποθέσει και φυσικά εάν βρουν. Εντό του 2024 θα λειτουργήσει το Μετρό Θεσσαλονίκη και θα αλλάξει αυτομάτω την ατζέντα τη πόλη. Επανέλευε ο Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, ενώ τόνισε ότι οι μεταφορέ του επιβατικού κοινού σε λεωφορεία και μετρό θα γίνονται με ενιαίο εισιτήριο. Ο κ. Σταχιάος επισκέφτηκε σήμερα την πόλη μαζί με την Υφυπουργό Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία δεσμεύτηκε για επίλυση των συγκοινωνιακών προβλημάτων που χρονίζουν στην πόλη, προαναγγέλλοντα επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα την επόμενη εβδομάδα. Σε φούρνο έχει μετατραπεί η χώρα, με τι υψηλέ θερμοκρασίε να συνεχίζονται και σήμερα. Με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική. Αφόρητη ζέστη επικρατεί και στην Αττική. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο για τον καύσωνα κλαίων, προειδοποιώντα για νέα θερμική έξαρση από την Πέμπτη. Με βάση τα νεότερα δεδομένα, από αύριο και την Τετάρτη θα περιοριστούν σε γεωγραφική έκταση οι περιοχέ που θα επηρεάζονται από τι υψηλέ θερμοκρασίε και θα μειωθεί η ένταση τη ζέστη. Παράλληλα, προβλέπεται πτώση τη θερμοκρασία κατά 2 με 4 βαθμού Κελσίου, κυρίω στα ανατολικά και τα βόρεια, και οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Την Πέμπτη, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και νέα θερμική έξαρση θα γίνει αισθητή στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Θα συνομιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με τον κύριο Δημήτρη Εμμανουηλίδη που είναι καθηγητή διευθέτηση ορεινών υδάτων και διευθυντή έδρα τη UNESCO. Κύριε Εμμανουηλίδη καλησπέρα σας. Καλησπέρα σα, καλησπέρα σα. Έχουμε ένα εκτεταμένο κύμα καύσωνα, το οποίο και αυτές τις μέρες το βιώνουμε με μεγάλη δυσκολία, αλλά και που αναμένεται να ανακάμψει και από την Πέμπτη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία καθηγητά, πού οφείλεται αυτό το κύμα καύσωνα, που πλήττει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και πολλές περιοχές στον κόσμο, καθώς βλέπουμε ότι υπάρχουν ακραίες θερμοκρασίες και στην Ιταλία και στη Γερμανία, ακόμα στην Κίνα, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε ψυχραιμία. Είναι κάτι το οποίο είναι κλασικό για αυτή την περίοδο. Να υπενθυμίσω κάτι δυσάρεστο. Στο διάστημα 10, 20 με 30 Ιουλίου του 1987 είχαμε κάψει με 1.300 νεκρούς εδώ στη χώρα μας. Επίσης είχαμε 600 νεκρούς την επόμενη χρονιά Πάλι την ίδια περίοδο. Είναι μια περίοδο που είμαστε στο φούρ του καλοκαιριού. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν θερμέ μάζε που μεταφέρονται από τη Βόρεια Αφρική. Οι κλιματολόγοι λένε ότι έχει αρχίσει ξανά η εμφάνιση του Ελληνίου, που επιτείνει το φαινόμενο. Συνεπώ, πρέπει να είμαστε υπομονητικοί και να ξέρουμε ότι θα περιμένουμε και άλλε τέτοιε περιόδου καύσωνα. Ε, θέλει προσοχή γιατί. Το παρατεταμένο καταπονεί τον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι άλλο ένα κάψονα με δυο μέρε, άλλο ένα συνεχόμενο. Τα τελευταία χρόνια όμω, τα ακραία φαινόμενα φαίνεται να έχουν όλο και μεγαλύτερη διάρκεια. Και πέρυσι τον Ιούλιο είχαμε παρατεταμένο κάψονα, αλλά και φέτο ο Ιούνιο δεν ήταν συνηθισμένο, γιατί μέσα σε μία μέρα μπορούσαμε να βιώσουμε και τι τέσσερι εποχές ουσιαστικά. Είχαμε ηλιοφάνεια, συννεφιά, βροχοπτώσει. Ε, συνδέεται ο καύσωνα με την ε, απορρίφμηση αυτή που είχε γίνει και τον, ε, και τον Ιούνιο και πώς αναμένεται να εξελιχθεί το κλίμα τα επόμενα χρόνια. Σαφώς και, σαφώς και υπάρχει μια μεγάλη κλιματική αναταραχή, κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση. Διαλέγετε ό,τι θέλετε, όποιον όρο θέλετε. Απλώς θα ξαναπώ όμως να είμαστε και λίγο υπομονητικοί είχαν και στην δεκαετία του 50 και του 60 και του 70 και του 80. Μην ξεχνάτε ότι το 1977 είχαμε 48 βαθμού ευρωπαϊκό ρεκόρ στο 106 στην Ελεξίνα. Είχαμε 46 βαθμού το 1973. Υπήρχαν και τότε. Τώρα βέβαια έχει γίνει το εξή. Είναι οι πόλει οι οποίε είναι μεγάλε αποθήκε, η άσφαλτο και το πετόν είναι μεγάλε αποθήκε θερμότητα. Έχουν αυξηθεί κατά πολύ έτσι, ε, οι αστικοί χώροι οι οποίοι είναι χτισμένοι, δεν υπάρχουν κρίνε, δεν υπάρχουν συντριβάνια, δεν υπάρχουν δέντρα. Θα πρέπει να δούμε να κάνουμε τι υπολογέ μα λίγο πιο βιώσιμε. Να βάλουμε μέσα νερό, να βάλουμε πράσινο. Να, να επισημάνω το κίνδυνο για πλυκάγιά φέτο. Ναι, και με αυτό ολοκληρώνουμε. Ιούνιο. Είχαμε βροχερό Ιούνιο με πολλέ βροχέ. Υπήρξε μεγάλη αύξηση του πορώπου στα δάση. Αυτή τη στιγμή τα δάση είναι φούλα από δασική φυλάδα η οποία εξεράστηκε και προσφέρεται για παιχνίδια. Πολύ προσοχή και εκεί. Ε, με υπομονή, με τον κλιματισμό που είναι σύμμαχο, γιατί μετά το 90 που εμφανίστηκαν τα κλιματιστικά δεν έχουμε θανάτου στη χώρα μα. Και με προσοχή, νομίζω να το ξεπεράσουμε και αυτό. Για Μάλιστα. τώρα και τα επόμενα χρόνια. Κύριε Δημήτρη Μανουιλίδη, να σα ευχαριστήσουμε για αυτή μα τη συνομιλία. καλά. Κυρίες και κύριοι, εδώ το Δελτίο μας ολοκληρώθηκε και πάλι μαζί στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του One Channel στις 9. Καλό σας απόγευμα.